Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, εις το βιβλίο των προφητιών του προφήτου Ιεζεκιήλ, στο 7ο κεφάλαιο. Την περασμένη φορά σας είχα διαβάσει το κείμενο αυτό μεταξύ των στίχων 5 και 9 του 7ου κεφαλαίου, και αφού το είδαμε πως μιλάει ο Θεός, όπως επί παραδείγματι «Ου φύσετε ο φθαλμός μου, ουδε μη ελεήσω, δε θα σε λυπηθεί το μάτι μου, ούτε θα σε ελεήσω, ή ακόμη εγώ είμαι Κύριος ο τύπτων». Ο Κύριος που τύπτει, χτυπά, ή ακόμη «Ιδού ημέρα Κυρίου», ή ακόμη «Ή και η ράβδος ήμφηκεν, η ύβρις εξανέστηκεν», δηλαδή αν και η δικαιοσύνη είναι έτοιμη να ξεσπάσει επάνω σας, όμως η αλαζονία σας στέκεται ψηλότερα. Δεν διαβάζω όλο το κείμενο για να μην αργήσω, την περασμένη φορά σας το είχα διαβάσει, πήρα μόνο 3-4 σημεία. Και είχαμε κάνει ένα ερώτημα. Ποια ήταν τα αμαρτήματα της πόλεως Ιερουσαλήμ, ώστε να απειλεί ο Θεός με αυτόν τον τόσο έντονο τρόπο? Ποια ήταν τα αμαρτήματα? Ήδη είδαμε να λέγει ο Θεός εις το 22ο κεφάλαιο του προφητικού βιβλίου ότι η πόλη είχε πέσει στην ειδωλολατρία. Σημειώνει «εμιάνθη εν της ειδόλης», μολύθηκε με τα είδωλα. Ακόμη ότι η πόλη στάθηκε πόλη αιμάτων, «ο πόλης εκθέουσα αίματα άνδρες ληστέ εν σύ», όπως εκθέωσιν εν σύ αίμα. Δηλαδή στάθηκε πλεονάζον το έγκλημα μέσα στην πόλη. Όλα αυτά τα είχαμε πει την περασμένη φορά, όπως ακόμη οι άρχοντες της πόλεως εν μέσω αυτής ως λύκοι αρπάζοντες αρπάγματα του εξαίμα, οι μεγάλοι εκμεταλλευτέ, και αυτοί μάλιστα να είναι άρχοντες, όπως πλεονεξία πλεονεκτώσιν, να πάρουν πιο πολλά, πιο πολλά, και ψυχάς κατεστίοντες. Αυτό είναι κάτι που είναι συγκλονίζει. Ψυχή θα πει ζωή, θα πει όμως και ψυχή. Αυτοί που κατατρώγουν ζωές, αλλά κατατρώγουν και ψυχές. Βλέπει κανένας όλα τα μέσα ενημερώσεως, δηλαδή τηλεόραση κλπ. Βλέπει τα περιοδικά, βλέπει τι υπάρχει, εικόνες βρώμικες, βλέπει τόσα και τόσα πράγματα, πως αυτά κυκλοφορούν και κυριολεκτικά κατεστίουν, κατατρώγουν νεανικές ψυχές. Αυτά τα είπαμε την περασμένη φορά. Τα επανέλαβα για να συνδέσουμε τα παρακάτω. Ακόμη λέγει ο προφήτης ότι εις την πόλη αυτήν έπεσε η αυθεντία των γονέων. Θα δείτε σε κάθε βήμα παραλλήλους καιρούς. Γι' αυτό εξάλλου λέμε αυτή την προφητεία. Και όταν βέβαια πέφτει η αυθεντία των γονέων, οικοθενοείται ότι έχει πέσει και η αυθεντία των διδασκάλων, αλλά και η αυθεντία των κυβερνώντων. Δεν λογαριάζει πλέον κανείς τίποτα. Έχουμε μία πόλη, ένα λαό, ένα κράτος, το οποίο ουσιαστικά τρίζει, δεν στέκεται καλά, είναι έτοιμο για διάλυση. Τι λέγει εδώ? «Πατέρα και μητέρα εκακολόγουν εν σύ».
Δηλαδή οι νέοι μες στην πόλη σου, αυτό το ενσύ που επαναλαμβάνεται διαρκώς, μιλάει στην πόλη, μιλάει στα Ιεροσόλυμα. Σε σένα λοιπόν, λέγει, εκακολογείται ο πατέρας και η μητέρα. Εκείνη η βάναυση συμπεριφορά πλέον των παιδιών προς τους γονείς, που δεν δίνουν καμία σημασία, παλιόγερε, παλιόγρια και άλλες, και άλλους χαρακτηρισμούς, ή ξύλο, ή γροθιά, ή κλωτσιά. Πω πω, φοβερό πράγμα. Μου έλεγε ένας μακαρίτης ακροατής, ακροατής εδώ, μακαρίτης, και αυτός ο πονηγεφαλικό πέφτει, μου έλεγε ότι ο εγγονός του του έλεγε μία βρισιά από εκείνες που λένε οι αλήθειες στους δρόμους, δεν μπορώ να σας την πω ποτέ. Αυτή η βρισιά την έλεγε στον παππού του, λίγαν υποτιμητική, και του λέω πόσο ετών είναι ο εγγονός σου, μου λέει 25 χρονών. Πω, δεν εντρέπετο, λέω, δεν ντρεπόταν ο γιος, ο εγγονός σας να σας μιλάει έτσι? Τι να σου πω, μου λέει, τι να κάνω, τι να κάνω, με βρίζει με αυτήν την λέξη. Πω, πω φοβερό, χάος, χάος. Τι να πεις από τον άνθρωπο, πού να σταθεί αυτός ο άνθρωπος, τι να διορθώσει αυτός ο άνθρωπος, ο νεαρός, ο 25 ετών. Να μην νομίσετε, θα απολαύσει τα ίδια και από τα παιδιά του, και από τα παιδιά του και από τα εγγόνια του, μην νομίσετε. Αλλά το θέμα είναι ότι η κοινωνία διαρκώς ξεφτάει, φτάνει στα μάτια και στα αυτιά του Θεού με μια εικόνα ελεημή, για να έρθει μετά η καταστροφή, όπως τώρα ακριβώς προηγείται η καταστροφή. Σας είπα, για να σας θυμίζω, 6 χρόνια πριν την καταστροφή λέγονται αυτά. Ακόμη υπήρχε σε αυτή την πόλη η καταδυνάστευση χειρών και ορφανών. Λέγει, ορφανών και χείραν καταδυνάστευον εν σύ. Διαρκώς δηλαδή καταδυνάστευαν τη χείρα και το ορφανό εκμετάλλευσης. Να εκμεταλλευτείς τον άλλον που βρίσκεται σε μία δυναμία, με χείρα γυναίκα την παίρνει να σου δουλέψει, της δίνεις πάρα πολύ μικρό νεροκάματο και την εκμεταλλεύεσαι. Ή ένα ορφανό παιδί δεν μιλάει, δεν μιλάει γιατί έχει ανάγκη και εκείνα τα λίγα χρήματα, και ούτω καθεξής. Ακόμη στην πόλη σου υπάρχει μοιχεία. Μάλιστα στο αποκορύφωμά της η μοιχεία, ακούστε πως το λέει, έκαστος την γυναίκα του πλησίον αυτού ηνομούσαν. Ο καθένας με τη γυναίκα του πλησίον του, δεν λέει δεκάτη εντολή ούτε επιθυμήσεις όσα το πλησίον σου εσύ. Δεν θα επιθυμήσεις ότι ανήκει στον πλησίον σου, και γίνεται ανάλυση του πράγματος εκεί, και λέει ούτε το ζώο του, ούτε τη γυναίκα του, ούτε το χωράφι του, ούτε και τα λοιπά. Είδατε, εδώ λοιπόν, όταν υπάρχει αυτή η επιθυμία του ξένου πράγματος, δεν σου ανήκει η γυναίκα του άλλου. Πώς λοιπόν εσύ την επιθυμείς και πέφτεις εις το αμάρτημα της μοιχείας? Τι να σας πω για το θέμα της μοιχείας, αγαπητοί μου, τι να σας πω? Να σας πω ότι είναι πάρα πολύ η μοιχεία στην εποχή μας. Θα με πιστέψετε? Θα μου πείτε ναι. Το σκέφτεσαι εσύ ότι είναι πολύ η μοιχεία. Κάθε και βλέπει κι εμείς μια πόλη. Κατεβαίναμε προηγουμένως, δεν το είπα, στο αυτοκίνητο μέσα, κατεβαίναμε στη Λάρισα, λέω, αυτή την ώρα, σε αυτή την πόλη, άραγε πόσες αμαρτίες γίνονται, πόσες πορνίες και μοιχείες γίνονται αυτή την ώρα, αυτή την ώρα. Απόψε που μιλάμε εδώ, τι γίνεται στη δική μας την πόλη?
Θα μου πείτε πού μπορούν να το ξέρουν αυτό? Δεν είναι δύσκολη η απόδειξη. Όταν κάποτε γίνει κάτι πολύ, αυτό πια δεν αποτελεί στοιχείο νόμου διώξεως. Αποποινικοποιήθηκε λοιπόν η μοιχεία. Γιατί αποποινικοποιήθηκε? Είναι τόση πολύ η μοιχή, ώστε θα πήγαιναν τσουβαλιδών όλοι στη φυλακή άμα τους έπιαναν. Για να κάνουν λοιπόν με την ησυχία τους την μοιχεία τους, γίνεται ένας νόμος που αποποινικοποιεί την μοιχεία. Αυτό δεν σας τρομάζει? Δεν είναι ένα σημείο των καιρών ότι φτάσαμε σε αυτήν την αχριότητα? Σε ποια εποχή ποτέ τιμήθηκε η μοιχεία? Σε ποια εποχή? Και επιτέλους η πορνεία τιμήθηκε, και από αρχαίες λατρείες και ελληνικές και παραπέρα. Η μοιχεία, όχι, πάει πολύ, πάει πολύ. Αυτό είναι σημείο καταντήματος, ξεφτίσματος, και αυτό ας το έχουμε υπόψη μας. Θα πω κάτι. Θα μου πείτε, κανείς που ακούει το λόγο του Θεού να μην πέφτει στο αμάρτημα της μοιχείας? Κανείς από εσάς τώρα που ακούτε, προσοχή, έπεσε κανείς να μετανοήσει? Δεν έπεσε, να φυλαχτεί, γιατί δεν ξέρει κανείς αύριο τι μπορεί να κάνει. Ακόμη κάτι περισσότερο από την μοιχεία είναι η αιμομιξία. Λέει εκεί ο Θεός: και έκαστος την νύμφην αυτού εμίενεν. Νύμφη, έχουμε δύο περιπτώσεις. Ή είναι νύφη από παιδί, από αγόρι, ο πεθαρός δηλαδή να κάνει αμαρτία με την νύφη, ή πιστεύετε ότι αυτά δεν γίνονται? Ή ακόμη νύμφη είναι όταν παντρεύομαι τον αδερφό μας, η γυναίκα του λέγεται νύφη μας. Δηλαδή τα άλλα αδέλφια έχουν νύφη, έτσι λέγεται, σας είπα, τη γυναίκα του αδερφού που παντρεύτηκε. Ή το ένα ή το άλλο. Αγαπητοί μου, το θέμα είναι ότι το λέει ο Θεός, το αποκαλύπτει ο Θεός. Σύρει τον πέπλον, το τυφλοπάνι να μην βλέπει κανείς, το σύρει αυτό και το αποκαλύπτει ο Θεός. Ναι, υπάρχει αιμομιξία. Θέλετε κάτι περισσότερο? Γι' αυτό πολλές φορές σας λέγω, ξέρετε, σε θέματα φιλοξενίας ή να παραμείνει ένας άνθρωπος, ξέρω εγώ, ένας ζεύγος παντρεύεται και λέει ο αδελφός του ανδρός, για κάποιο καιρό είμαι σπουδαστής, ξέρω εγώ, να πάω στο σχολείο μου, είμαι 17, 18, 20 χρονών, να με φιλοξενήσετε στη σπίτι σας? Όχι. Μα είσαστε πάτερ μου υπερβολικός? Όχι. Ή να φιλοξενήσουμε την αδελφή της γυναίκας και να αυτή τα φτιάξει με τον σύγχυμα. Μου έλεγε μία από άλλη πόλη, κάπου στην Ελλάδα, ξέρετε, λέει, φιλοξενήσαμε κάτι Αμερικανούς, μια αμερικανική οικογένεια, και θα ήθελα να πάω, με καλούν να πάω στην Αμερική, να μείνω από 6 μήνες μέχρι 1 χρόνο. Πού, λέγω, άγαμος αυτή, και πολύ κοσμική κοπέλα και προκλητική, πού θα πας? Να μείνεις μέσα στην οικογένεια? Και αν αυτή τα φτιάξει με τον άντρα, της λέω, δεν θα πας. Μα γιατί? Δεν θα πας. Και της εξήγησα. Και αν αυτός ελκυστεί από σένα και τα φτιάξει μαζί σου, τι θα γίνει παρακάτω? Δεν θα πας. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Λοιπόν, θέλετε ακόμη κάτι περισσότερο στο θέμα της αιμομιξίας? Το λέει ο Θεός. Στη συνέχεια είναι αυτό: και έκαστος την αδελφήν αυτού
θυγατέρα του πατρός αυτού εταπείνουν εν σύ. Ταπείνωνε, λέγει, μες στην πόλη σου. Ταπείνωνε ένας κάποιος την αδελφή του που έχουν ίδιο πατέρα, την αδελφή του. Αμαρτία με την αδελφή του. Θυμόσαστε εδώ και πολύ λίγα χρόνια πίσω που είχε εκδοθεί ένα φυλάδιο από το Υπουργείο Πολιτισμού της Νέας Γενιάς. Νέας Γενιάς. Αυτό ήρθε και στα χέρια μου. Βέβαια, τι να σας πω. Να σας πω ότι προέτρεπε στα ναρκωτικά. Από το Υπουργείο Νέας Γενιάς. Ναι. Ίσως και εσείς να έχετε γνώση. Και κάτι άλλο προέτρεπε. Μάλιστα έλεγε όχι τα σκληρά ναρκωτικά, αλλά το χασίς περίπου. Ακόμη έλεγε με ομή γλώσσα. Δεν μπορώ να σας... δεν μεταφέρω. Με ομή γλώσσα. Όπως ακούτε κάποιοι να μιλάνε στον δρόμο εσχρότατα. Κάνετε με τη μάνα σας, λέει. Με την αδελφή σας. Θα ακούτε φυλάδιο επίσημων κρατικών από το Υπουργείο Νέας Γενιάς. Πέστε μου αν ξεφτίσαμε ή δεν ξεφτίσαμε. Είναι φοβερό, είναι εξοργιστικό. Καλώς προχωρήσουμε. Ακόμη στην πόλη σου ο Ιερουσαλήμ και στην Ελλάδα ο Έλληνες επριτάνευσεν και πριτανεύει η δωροδοκία, το λάβωμα σε όλους τους χώρους και τους τόπους και τους τρόπους. Δεν ξέρω, στον εφοριακό, στον παραπέρα, στον δικαστικό, δεν ξέρω πού. Χαλάσαμε. Θυμόσαστε, δεν είναι παλιό, μήνες είναι, όταν εξακριβώθηκε ότι δικαστικοί αθώωναν εμπόρους ναρκωτικών και έγινε μία έρευνα σε βάθος και σε πλάτος. Το θυμόσαστε. Λοιπόν, η δωροδοκία είναι ένα μάρτυμα σοβαρότατο, αλλά και ένα στοιχείο μίας κοινωνίας υποδιάλυση. Να πως το λέγει αυτό. Όλα αυτά είναι στο 22ο κεφάλαιο. Δώρα ελαμβάνωσαν εν σύ. Αυτά τα δώρα είναι η δωροδοκία. Ακόμη είναι και η τοκογλυφία. Η τοκογλυφία που είναι άλλη κοινωνική πληγή. Αν κανείς πέσει στην τοκογλυφία, γίνει θύμα της τοκογλυφίας. Κάπου βγαίνουν άνθρωποι που είναι τοκογλύφοι, δανείζουν με υψηλόν τόκο. Και εδώ σκάριζε, είχαμε ένα σκάνδαλο προ κάποιο καιρού, θα το ενθυμίστε, και λοιπά και λοιπά. Τι λέγει εδώ ο Θεός? Τόκον και πλεονασμόν ελαμβάνωσαν εν σύ. Γιατί βάζει το πλεονασμόν? Για να δείξει τον παραπανήσιο τόκο. Με την ευκαιρία, εσείς που με ακούτε, κατά τεκμήριον έχετε ευθέλεια. Όταν θέλετε σε κάποιον που σας ζήτησε χρήματα να δανείσετε, μην πάρετε ποτέ τόκο. Μην δίνετε πολλά χρήματα, για να μην τα χάσετε. Καμιά φορά μπορεί να τα χάσουμε. Αν τα χάσουμε, να πούμε τα φάγαμε καραμέλες. Έβαλες. Αν μην τρέχουμε στα δικαστήρια, γι' αυτό να μην είναι μεγάλα ποσά, αλλά μην πάρουμε ποτέ τόκο. Ο χριστιανός δεν παίρνει τόκο. Όταν ο Κύριος λέγει στην Κοινή Διαθήκη πια, δανείζοντες μηδέν απελπίζοντες, εκείνο το απελπίζοντες θα πει έχω ελπίδα από. Δεν σημαίνει απελπισία. Έχω ελπίδα από. Δηλαδή ελπίδα από κάτι, να βγάλω κάτι.
να βγάλω κάτι. Αυτό θα πει μη δεν απελπίζεται. Εξάλλου το ρήμα δανείζομαι προϋποθέτει ως ρήμα, προϋποθέτει επιστροφή του κεφαλαίου. Γιατί αλλιώτικα θα μπορούσε να λέγει ο Κύριος χαρίζεται. Δεν λέει χαρίζεται, λέει δανείζεται. Θα πάρω πίσω το κεφαλαίό μου, αλλά χωρίς να έχω την ελπίδα τι του τόπου. Αν θέλετε να έχετε προκοπή πνευματικότητας, αυτό δεν το λέω εγώ, ο Κύριος το λέει. Δανείστε μη δεν απελπίζοντας, δεν το λέω εγώ. Ποτέ δανείστε, διευκολύνετε, όχι μεγάλα ποσά, το επαναλαμβάνω, αλλά χωρίς το. Προχωρεί. Έχουμε την εκμετάλλευση του πτωχού. Πτωχών και πένιτα καταδυναστεύοντες. Η εκμετάλλευση του πτωχού στα μεροκάματα και δεν ξέρω σε τι άλλα πράγματα. Ακόμη είναι η περιφρόνηση του αληθινού Θεού και η αποστασία από το Θεό. Αυτό είναι το βαρύτερο από όλα, διότι έτσι και φεύγει κανείς από το Θεό, όλα τα άλλα μετά είναι επιτρεπτά. Λέει κάπου ο Ντοστογεύσκη, όταν δεν υπάρχει ο Θεός, όλα επιτρέπονται. Να το ξαναπώ. Όταν δεν υπάρχει ο Θεός, όλα επιτρέπονται. Βεβαίως. Όταν υπάρχει όμως ο Θεός για σένα, δεν θα κάνεις ποτέ κάτι σοβαρό. Σας έχω πει ίσως ένα ανέκδοτο που λέγει ότι κάποτε ένας υπουργός της Γαλλίας πήγε στα Πυρηναία για λίγες μέρες ανάπαυξη, πήγε σε ένα ξενοδοχείο, θα έμπαινε αυτές κάποιες μέρες, ας πούμε 10 μέρες, και ήθελε να προπληρώσει το λογαριασμό του. Κάλεσε τον ξενοδόχο, του λέει πάρε τα χρήματα μπροστά. Του λέει εκείνος, να σας δώσω μια απόδειξη. Όχι, δεν χρειάζεται, του λέγει ο υπουργός, μας βλέπει ο Θεός. Έκπληκτος ο ξενοδόχος λέει στον υπουργό, πιστεύετε εις τον Θεό? Βεβαίως πιστεύω εις τον Θεό. Εσείς? Εγώ δεν πιστεύω, είπε ο ξενοδόχος. Τότε σας παρακαλώ πολύ, φέρτε μου μια απόδειξη. Αφού δεν πιστεύεις τον Θεό, θα μου πεις στο τέλος 10 μέρες θα τελειώσουν ότι δεν σε πλήρωσαν. Φέρε μια απόδειξη. Βλέπετε ότι κριτήριον της ηθικής είναι η πίστη στο Θεό. Πως θα κάνεις κάτι σοβαρό πράγμα που να είναι εις βάρος του εαυτού σου και του πλησίον σου, όταν έχεις την αίσθηση ότι σε βλέπει ο Θεός, ότι σε ακούει ο Θεός κλπ. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σοβαρό πράγμα, όταν περιφρονούμε τον Θεό και αποστατούμε. Λέει «Εμού δε επελάθου», λέγει Κύριος. Εμένα με ξέχασες. «Εμού δε επελάθου». Στο σύνολό μας, αγαπητοί μου, δεν ξέρω κατά πόσο θυμόμαστε τον Θεό μας ή τον έχουμε ξεχάσει. Μη μου πείτε, γιατί πολλοί το παίρνουν αυτό σαν κριτήριο, μη μου πείτε ότι τη Μεγάλη Παρασκευή ή το Πάσχα γεμίζουν οι ναοί και συνεπώς έχουμε ακόμη μία θρησκευτικότητα. Ναι, αλλά αυτή η θρησκευτικότητα δεν είναι στο επιθυμητόν επίπεδο για να μας σώσει. Είναι απλώς μία θρησκευτικότητα, πολύ επιπολέα, επιφανειακή, ανίκανη να σώσει. Θα ξαναγυρίσουμε στο θέμα πώς εγκαταλείπουμε τον Θεό. Ξαναγυρίζει ο προφήτης λίγο πιο κάτω. Ακόμη υπάρχει μία σύγχυση, λέγει, στην πόλη σας και ταύτισης κακίας και αρετής. Το λέει έτσι: εγένεστε εις σύγκρασιν μίαν. Σύγκρασιν μίαν. Όλα τα κάνατε ένα.
Ο προφήτης Ισαΐας ομιλεί λεπτομερώς στα πρώτα του κεφάλαια για το θέμα αυτό και λέγει: πού είναι εκείνοι που λένε το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο, το πικρόν γλυκί και το γλυκί πικρόν, την αρετή τη λένε κακία και την κακία τη λένε αρετή? Αυτό άραγε υπάρχει στην εποχή μας? Ναι, υπάρχουν πολλές αμαρτίες οι οποίες δεν λογαριάζονται πια ως αμαρτίες. Ξέρετε πως οι γονείς, γιατί με καίει το θέμα, γι' αυτό το λέω κάθε φορά το ίδιο παράδειγμα, γονείς, πατέρας ή μητέρα, να στέλνουν το παιδί τους να ξεπορτήσει, δηλαδή να πέσει στην πορνεία, για να μην γίνει τάχα δίθεν ανώμαλο, τάχα δίθεν να μην αποκτήσει κόμπλεξ, και επιθυμούν τα αγόρια τους τουλάχιστον να έχουν φιλανάδα. Ω ταλέπορε πατέρα, ω ταλέπορη μητέρα, αν ήξερες τι κάνεις τώρα, ρίχνεις εσύ με τα χέρια σου το παιδί σου στην πορνεία, δηλαδή στην κόλαση, δεν το αντιλαμβάνεσαι αυτό? Τι λόγο θα δώσεις εις τον Θεό? Λοιπόν, καταλαβαίνετε παιδιά, αγαπητοί μου, συγγνώμη, καταλαβαίνετε αγαπητοί μου, τούτο, ότι δεν θεωρείται πλέον η πορνεία ότι είναι αμάρτημα. Ναι, δεν θεωρείται. Λένε οι γονείς, αγόρι με, δεν βαριέσαι. Και για το κορίτσι δεν λένε λιγότερο, δυστυχώς, και στην εποχή μας. Δεν λένε λιγότερο. Και πήρα μόνο ένα σημείο για να σας δείξω τι άγνοια έχουμε που ανακατεύουμε το καλό με το κακό. Έχουμε χάσει την έννοια του ηθικού, του ευαγγελικού ηθικού. Γιατί βέβαια έχουμε ποικίλες ηθικές, έχουμε ποικίλες φιλοσοφικές ηθικές, αλλά την έννοια του ευαγγελικού ηθικού την έχουμε χάσει. Αυτό θέλει να πει εδώ ο Θεός. Ακόμη οι ιερείς ετάφτιζαν το καθαρό με το ακάθαρτο. Έλεγε σαφώς ο Θεός ότι δεν θα μου προσφέρει ζώο που είναι ψωριάρικο ή ελαττωματικό, ή δεν θα προσφέρεις ζώο το οποίο είναι ακάθαρτο. Ακάθαρτα ήσαν τα μονόχυλα ζώα, δηλαδή που είχαν μονόχυλα, ενώ τα δίχυλα, τα πόδια τους, πρόβατο, κατσίκι κτλ, αυτά ήταν καθαρά ζώα. Έτσι φαίνεται ότι προσέφεραν και θυσίες ακαθάρτων ζώων. Και λέει εδώ, και οι ιερείς αυτής της Ιερουσαλήμ αναμέσων Αγίου και Βεβίλου ούδι έστελον, δεν ξεχώριζαν ανάμεσα στο Βέβυλο και το Άγιο το καθαρό, και αναμέσου ακαθάρτου και του καθαρού ούδι έστελον, δεν ξεχώριζαν. Τώρα βέβαια τι να σας πω, όταν έχουμε ή υπάρχουν και ιερείς οι οποίοι μπορούν να μην έχουν ευσέβεια, τι να σας πω, και πως μπορούν να τελούν χρημή σε μπάς τη Θεία Λειτουργία και να μην ενδιαφέρονται για εκείνο το οποίο θα τελέσουν να είναι σωστό, τι να πω. Ακόμη επανερχόμαστε στην ειδωλολατρία, διότι θα πει ειδωλολατρία, απέχω από τον Θεό, άφησα τον Θεό, τον ξέχασα τον Θεό και τώρα γυρίζω σε άλλες θεότητες. Σας το έχω επανειλημμένος πει. Άραγε όμως έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η ειδωλολατρία επανέρχεται στην πατρίδα μας. Δεν σας λέω βεβαίως μόνο Ευρώπη και Αμερική και όπου αλλού, και μιλώ για τις χριστιανικές χώρες, όχι βέβαια για τις χώρες εκείνες που ήδη υπάρχει η ειδωλολατρία.
για τις χριστιανικές χώρες. Το ξέρετε ότι ξαναγυρίζει η ιδωλολατρία. Σας έχω άλλοτε πει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως που δείχνει στον Ευαγγελιστή Ιωάννη ο Άγγελος το θηρίον και του λέει, το βλέπεις, αυτό ήταν, δεν είναι και θα ξαναείναι. Ήταν, δεν είναι και θα ξαναείναι. Οι ερμηνευτές λέγουν ότι πρόκειται περί της ιδωλολατρίας. Ήταν, ήρθε ο χριστιανισμός και εξετόπισε την ιδωλολατρία. Και τώρα η ιδωλολατρία ξαναγυρίζει, εκτοπίζει τον χριστιανισμό. Αν με ρωτήσετε, από όλο το βιβλίο της Αποκαλύψεως, ποια σημεία μου έχουν κάνει πολύ εντύπωση? Δύο σημεία μου έχουν κάνει πολύ εντύπωση. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο σημείο είναι όταν ο Θεός δίνει εντολή, θα το δούμε αυτό στον προφήτη Εζεκίηλ στο τελευταίο κεφάλαιο, δηλαδή στο ένα των φοβερών, πως πέφτει η σφαγή και λέγει στην Αποκάλυψη τώρα, λέγει μη μετρήσεις, του δώσε ένα καλάμι ο άγγελος, παρά μόνο ό,τι σου είπα. Για το θέμα της ιδωλολατρίας και επί των ωραίων ίστιον εν σύ, ανώσια επίουν εν μέσω σου και στα βουνά επάνω τρώγανε και επετέλουν ανώσια πράγματα, μη όσια. Τι θα πει τρώγανε στα βουνά? Αν διαβάσετε στην Παλαιά Διαθήκη σε πάρα πολλά σημεία, όπως κυρίως στο Δέλτα Βασιλειών, εκεί που ο προφήτης Ηλίας ενεργεί και ζει, μία μορφή θυσιών ιδωλολατρική ήταν τα λεγόμενα άλση και βουνά, δηλαδή λόφοι. Ελάτρευαν τους θεούς, τους όποιους θεούς, σε άλση, δηλαδή ό,τι λέει η λέξη, άλσος, σε άλση, ομοίως και επάνω σε λόφους και βουνά ελάτρευαν τα είδωλα. Γι' αυτό λέγει ότι εδώ έτρωγαν πάνω στα βουνά, δηλαδή είχαν γεύματα ειδωλολατρικά επάνω στα βουνά. Εδώ τι να σας θυμίσω? Να σας θυμίσω πρότεινα, ένα χρόνο, δύο χρόνια, πόσο είναι, οι ειδωλολατρικές, αυτές που φτάσανε στην αντίληψη, οι ειδωλολατρικές μυστηριακές πράξεις στον Όλυμπο. Θυμόσαστε που γράψαν εφημερίδες κάποιος γάμος ειδωλολατρικός στον Όλυμπο, κάποια βάφτιση ειδωλολατρική, δηλαδή ονοματοθεσία, όχι βάφτιση, βάφτιση. Όχι δηλαδή πήραν κάποιον ιερέα και πήγανε στο βουνό να κάνουν εκεί μια βάφτιση, όχι με την έννοια, με την έννοια ειδωλολατρική ονοματοθεσία, βάφτιση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν αυτά τα οποία έχουν έρθει στην επιφάνεια, στο φως, είναι ενδεικτικά. Πόσα άλλα δεν έχουν έλθει στο φως της δημοσιότητας? Όλα αυτά που τα βλέπει όμως ο Θεός, δεν τον εξοργίζομαι? Τον εξοργίζομαι, όπως τότε η Ιερουσαλήμ. Ακόμη κλήρος και λαός αθετούν τον νόμο του Θεού και βεβηλώνουν τα Άγια του Θεού, λέγει, και οι ιερείς αυτής υθέτησαν νόμον μου και ευεβήλουν τα Άγια μου και ευεβηλούμην εν μέσω αυτής. Ευεβήλωσαν τα Άγια μου, λέει ο Θεός, αθέτησαν τον νόμο μου και εγώ ο Θεός ευεβηλούμην, ως αντικείμενο πλέον ο Θεός βεβηλώνεται μέσα στην πόλη της Ιερουσαλήμ.
Τι να σας πω, να σας πω πόσα γίνονται και μέσα σε αυτήν την θρησκεία μας, το χριστιανισμό μας, τους ναούς μας, που πραγματικά με τον τρόπο που οι ιερείς ζουν και ο λαός ζει, δεν δηλώνουμε το όνομα του Θεού. Τι να σας πω, να απαριθμίσω, φίδομαι. Είναι η προσβολή της λατρείας του Θεού, όπως ακριβώς συνέβη τότε με τα παιδιά του Ηλί. Ξέρετε τι έκανε τα παιδιά του Ηλί? Μια ιστορία που την έχουμε πολλές φορές πει και σας είναι γνωστή. Επήγαιναν με μία τριήρη, μία, πώς δούμε, μια πυρούνα μεγάλη. Πήγαιναν στο καζάνι να διαλέξουν το καλύτερο κρέας από τις θυσίες πριν θυσιαστεί. Δεν υπήρχε θέμα, θα μπορούσε να το φάνε μετά από τη θυσία. Τότε ο λαός που έβλεπε αυτήν την αθέτηση της λατρείας του Θεού, προσέξτε, αθέτηση, άρχισε να παραπονείται, να σκανδαλίζει και να παραπονείται στον Ηλί, τον αρχιερέα. Και εκείνος έλεγε, παιδιά μου, μην το κάνετε αυτό, γιατί ο λαός σκανδαλίζεται. Εκείνοι όμως συνέχισαν να το κάνουν. Πήγαιναν σε εκεί, στον υπηρέτη, εκεί που ήταν στο καζάρι, και του έλεγαν, θα μας δώσει το καλύτερο κρέας, πρώτη θυσία. Αυτό λέγεται αθέτηση, για να το καταλάβετε πιο καλά. Να φέρετε το πρόσφορο σας στην εκκλησία και πριν το πρόσφορο λειτουργηθεί να το δώσουμε σε κάποιον να το φάει, ή να το φέρετε από βραδείς το πρόσφορο στην εκκλησία και να το πάρει ο παπάς στο σπίτι να το φάει με ψωμί. Αυτό λέγεται αθέτηση της λατρείας του Θεού. Δικό του είναι, σε αποστολικές διαταγές μάλιστα έχουμε ευρείαν, εκτεταμένη περιγραφή το πώς θα γίνει η διανομή αυτών των πραγμάτων. Αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και αυτός ο Απόστολος Παύλος δεν λέει, ή τα ιερά, διακονούντες από τα ιερά θα φάνε? Πότε όμως? Τα πρόσφορα είναι όλα δικά σου, το κρασί είναι όλο δικό σου. Πρόσεξε, μετά τη λατρεία. Πρώτα θα γίνει η Θεία Λειτουργία και άμα τελειώσει, φάτα όλα. Δικά σου είναι, μοίρασέ και εμείς θα μοιράζουμε. Σας φέρουμε εδώ, έρχεσαι στο μοναστήρι, σας μοιράζουμε πρόσφορα. Αλλά πότε? Μετά τη λατρεία. Η λατρεία πια, θα το πάρει το ύψο, θα το πάρει το πρόσφορο ιερεύ να το υψώσει στην προσκομιδή, να το υψώσει. Διαβάσει τα ονόματα, θα το υψώσει. Αυτό τι σημαίνει? Το προσέφερε στο Θεό. Αυτό είναι. Αν δεν γίνει, είναι αθέτηση της θυσίας. Γι' αυτό σας είπα, τι να πω, τι να πω. Θου Κύριε φυλακήν το στοματί μου, τόσα από εκείνα που συμβαίνουν δυστυχώς με εμάς. Και λέει παρακάτω, και τα Άγιά μου εξουθένουν. Εξουθενούσαν τα Άγιά μου. Θα σας πω κάτι που είναι λεπτό. Όταν γίνεται μία τελετή, αγιαστική τελετή, αγιασμός, ευχιά λέω, μία αγιαστική τελετή, όταν το τραπεζάκι που θα μπουν αυτά τα πράγματα είναι ακατάστατο, σας είπα ένα μικρό, ακατάστατο και άσχημο και τα λοιπά, είναι μία αθέτηση της λατρείας του Θεού. Εάν ο Θεός θέλει ευπρεπή ναό, πολύ περισσότερο θέλει ευπρεπή τέλεση ενός μυστηρίου. Ναι, θυμούμε κάποτε, εδώ και πολλά πολλά χρόνια, καμία εικοσαριά χρόνια είναι, είχαμε πάει με τον Σεβασμιότατο, τον θεολόγο. Ήταν μια κάποια επίσημα εγγένεια κάπου. Επίσημα. Ήρθαν κυβερνητικοί παράγοντες, ήρθαν. Κάπου στη Λάρισα. Έξω στη Λάρισα.
Πήγαμε, είχε δοθεί βεβαίως εντολή στον ιερέα του παρακειμένου χωρίου αυτά να τα έχει ετοιμάσει. Να σας πω ότι υπήρχε μία λεκάνη από αυτές που πλάνουμε στην κουζίνα για λεκανάκι αγιασμού. Τι να σας πω, να σας πω ότι ήταν μία κομμένη εφημερίδα έτσι και είχε πάνω το λιβάνι. Έπεσαν τα μούτρα του Δεσπότη και τα δικά μου τα μούτρα. Αδελφέ μου, κάτι το ευπρεπές, κάτι το ευπρεπές. Μια φορά πήγαμε ξανά χωριό. Λέω στον ιερέα, είχε ένα σουγιά για να βγάλει προσκομιδή. Τώρα τα λέει κανείς καλώς, ντροπή μας είναι. Σουγιά, ο σουγιάς δεν μπορεί να κάνει καλή προσκομιδή. Και επιπλέον δεν έκοβε. Του λέω, πάτερ μου, από τότε δε, πάντα στη σάκα μου όταν πήγαινα στα χωριά, είχα ένα μαχαίρι, ένα μάκρο, φυλάδα και ό,τι μπορούσα, γιατί πολλές φορές ήσαν ανυπόφορα πράγματα. Του λέω, πάτερ μου, δεν κόβει ο σουλιά σα. Α, μου λέει, στάσου. Παίρνει το σουλιά, φτου, φαίνει απάνω σου, έφυγε. Και απάνω στο νεροσπίτι που ήταν από τσιμέντο, έκανε έτσι, αφόλυνε το σουλιά. Αγαπητοί μου, αυτά όλα είναι αθέτησης. Αθέτησης, ή δεν είναι. Αθέτησης, εξουθένωσης της λατρείας του Θεού. Γι' αυτό είπα, του Κύριε φυλακή το στόματί μου, αλλά κάτι από το στόμα μου μέχρι. Ωστόσο, προχωρούμε. Η καταπάτηση της αργίας της εβδόμης ημέρας. Πολλοί το θεωρούν ότι δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Λέγει ο Θεός, και τα Σάββατά μου ευεδήλουν εν σύ. Τα δικά μου τα Σάββατα, λέει, ευεδηλώνονται μέσα στην πόλη σου. Εδώ τι να πω πάνω σε αυτό. Προσέξτε ότι υπάρχουν ιδιώτες άνθρωποι, ιδιωτικός, που μπορούν να πάνε στο χωράφι τους την Κυριακή ή να κτίσουν ένα εξοχικό του σπίτι ημέρα Κυριακή και λοιπά. Αυτά υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Αλλά το να αναλάβει η πολιτεία να καταργήσει την Κυριακή, αυτό πάει πολύ. Ξέρετε ότι η Κυριακή καθιερώθηκε από τον Μέγα Κωνσταντίνο. Η Κυριακή παροιμήν σε εμάς τους χριστιανούς καθιερώθηκε από τον Μέγα Κωνσταντίνο. Πόσοι αιώνες πέρασαν και ξέρατε ότι αυτή η εβδόμη ημέρα και δι' Κυριακή έχει απλωθεί σε όλη την Ιφίλιο και τηρείται ακόμα και από λαούς οι οποίοι δεν είναι χριστιανικοί, τηρούν την Κυριακή, διότι συνεργάζονται με τους χριστιανικούς λαούς, με τη λεγόμενη διαβόητη δύση και δεν ξέρω τι, δεν ξέρω τι. Και ερχόμαστε τώρα να καταργήσουμε την Κυριακή. Διότι στην Ευρώπη έτσι τα πράγματα, λέει, είναι. Τα μαγαζιά να είναι ανοιχτά και την Κυριακή. Επί 24 ώρου βάσεως. Άστα, δεν το πιάνω, δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Το τόσο περίεργο και ψυχολόγικο αυτό, το εξαιρετικά ψυχολόγικο. Ποιος θα πάει μεσάνυχτα να αγοράσει, όπως άκουσα μια εκπομπή, να πάει να αγοράσει κουστούμι, να αγοράσει το μεσάνυχτα, στις 12 η ώρα. Ή ποιος θα βγει, θυμόσαστε κάποτε εδώ στη Λάρισα που κλείνανε στις 3, η καλοκαίρι ήταν μάλιστα, γιατί ήταν να καθιερωθεί η Τρίτη το απόγευμα, για να συμπληρώσουν τις ώρες, κάποιες μέρες είχαν να κλείνουν τα μαγαζιά στις 3. Και ήταν καλοκαίρι. Ποιος θα πάει 3 η ώρα να ψωνίσει καλοκαίρι? Μόνο εγώ εποφιλούμην που έμεινα αργά για να προλάβω τα μαγαζιά. Μόνο εγώ εποφιλούμην τα μαγαζιά. Η δρόμη ήταν έρημη. Δηλαδή αψυχολόγητα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, ας πούμε ότι δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Το να καταργηθεί όμως η αργία της Κυριακής, που υπάρχει η λατρεία του Θεού, αυτό δεν είναι βαρύ αμάρτημα
και προσβολή κατά του Θεού. Βεβαίως, αυτό θα μας πει κάποτε ο Θεός όταν θα έρθει η συρρήκνωση της πατρίδας μας. Ναι, 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 όταν θα έρθει η συρρήκνωση της πατρίδας μας και τα σύννεφα της μπόρας έρχονται, να, κάπου εδώ έρχονται. Ναι, θα μας πει, δούλευε την Κυριακή, την κατήργησε την Κυριακή. Ξαναλέγω, δεν μιλάω για την περίπτωση των κοινής ωφελίας πραγμάτων. Βέβαια, η ΔΕΗ θα είναι στη δουλειά του, ο ΟΤΕ θα είναι στη δουλειά του, τα λεωφορεία θα είναι στη δουλειά του. Δεν λέω για αυτά, έκτακτες περίπτωση. Αλλά μιλάω ούτε ακόμη για εκείνο που θα πάει να κτίσει το σπίτι του στην εξοχή. Είπαμε, έχει να κάνει με το Θεό αυτός προσωπικά. Όταν όμως η ίδια η πολιτεία θεσμοθετεί τα πράγματα, όπως σας είπα, πότε δεν γίνονταν η μοιχεία? Όταν όμως η πολιτεία κάνει νόμο και αποποινικοποιεί την μοιχεία, δεν είναι βαρύ? Όταν η πολιτεία καταργεί την Κυριακή ως 7η ημέρα αγιασμού, αυτό δεν είναι βαρύ? Και τι περιμένετε? Περιμένετε ευλογία από το Θεό? Μόνο ευλογία, αγαπητοί μου, δεν θα έρθει, αλλά θα πέσει βαρύ το χέρι του Θεού. Εγώ ήμουν εκείνος που σας είπα και είναι γραμμένος στις αποστολικές διαταγές. Νομίζω είναι στο 8ο βιβλίο των αποστολικών διαταγών, αν θυμάμαι καλά. Λέει το εξής: Σάββατο και Κυριακή, ξέρετε, όταν καταργήθηκε το Σάββατο ως εργασία και έγινε αργία. Σας είχα πει ότι αυτό δεν είναι πρωτότυπο. Ήδη σε εποχές χριστιανικές έγινε το. Είναι γραμμένο λοιπόν στις αποστολικές διαταγές. Τι? Σάββατο και Κυριακή δεν θα εργαστείς, ούτε εσύ, ούτε ο δούλος σου, υπήρχε ακόμη δουλεία, ούτε το υποζύγιό σου. Αλλά θα πάτε και το Σάββατο και την Κυριακή στο ναό να κατηχηθείτε και να λειτουργηθείτε. Τη διακινήσιμη εβδομάδα, λέγει, όπως και τη μεγάλη εβδομάδα, 15 μέρες δηλαδή, δεν θα πας στη δουλειά σου. Κάθε μέρα θα πηγαίνεις στην εκκλησία και εσύ και ο δούλος σου και το παιδί σου για να κατηχηθείτε και να λατρεύσετε το Θεό. Σας ερωτώ όμως, όταν θα θέλαμε να κάνουμε αυτές τις αργίες Σαββατοκύριακο, θα πηγαίναμε στην εκκλησία ή θα αλωνίζαμε από εδώ και από εκεί? Θα αλωνίζαμε τα βουνά και τους κάμπους, γι' αυτό και σκοτωνόμαστε. Μέχρι προλίγης ώρας, τι έχει σήμερα Δευτέρα, προλίγης ώρας είχαν σκοτωθεί 18 άνθρωποι και 200 τραυματίες. Θα μου πείτε, μπορεί και εγώ τώρα που φεύγω να σκοτωθώ? Αλλά έχει σημασία αυτό? Λέμε, δεν έχουμε την ευλογία του Θεού. Ναι, Σαββατοκύριακο δεν θα εργαστούμε, αλλά θα αποδώσουμε εργασία πνευματική και όχι να τρέχουμε από εδώ και από εκεί. Και βλέπετε, από το ένα άκρο, γιατί χάσαμε το μέτρο, ένας λαός που φεύγει από το Θεό χάνει το μέτρο, από το ένα άκρο να έχουμε 2 μέρες αργίας, πηγαίνουμε στο άλλο άκρο να μην έχουμε καμία ημέρα αργίας. Το θέλει ο Θεός αυτό? Αλλά είναι και μια ακόμη κατηγορία που παραπονεί το Θεός. Είναι η παρουσία των ψευδοπροφητών και των μάγων. Λέγει, και οι προφήτες αυτής της Ιερουσαλήμ ορώντες μάταια, δηλαδή αυτοί που εξηγούσαν όνειρα κλπ, ονειροκρίτες, όχι το βιβλίο ονειροκρίτης, αλλά πρόσωπα, μαντευόμενοι ψευδοί, λέγοντες, τα δε λέγει Κύριος και Κύριος ούτε ελάχισε. Λένε, τα εξής λέει ο Κύριος, αλλά ο Κύριος δεν είπε τίποτα. Δεν είπε τίποτα. Είναι ψευδοπροφήτες. Επάνω σε αυτό
θα ήθελα να σας έλεγα ότι στην εποχή μας, σας το είπα μια περασμένη φορά, στο ίδιο θέμα, στον Εζεκίλ, έχουμε πολλούς ψευδοπροφήτες. Είναι εκείνοι που καθησυχάζουν το λαό ότι πηγαίνουμε πολύ καλά. Όσοι λένε ότι πηγαίνουμε πολύ καλά και δεν αποκαλύπτουν την τραγική πραγματικότητα, αυτοί είναι ψευδοπροφήτες. Και δεν πρόκειται για την περίπτωση, όπως θα λέγαμε, σε ένα παιδί που είναι κακός μαθητής, αλλά δείχνει μία μικρή προσπάθεια, του λέμε ότι πηγαίνει πολύ καλά, για να του δώσουμε ένα κίνητρο βελτιώσεων. Δεν πρόκειται γι' αυτό. Αλλά όταν αποκρύπτουμε την πραγματικότητα, την αλήθεια, ότι πηγαίνουμε πολύ καλά, ποιος θα έλεγε, Φερρυππίν, ότι η παιδεία μας πηγαίνει πολύ καλά, ότι η νεολαία μας πηγαίνει πολύ καλά και είναι έτοιμη να πάει για να πολεμήσει? Βέβαια, καλύπταμε την πραγματικότητα, αν το θέλετε. Όχι, αγαπητοί μου, δεν πάμε καθόλου καλά. Γι' αυτό οι προφήτες, οι αληθινοί προφήτες, όταν απεκάλυπταν την πραγματικότητα, ετύχαιναν φοβερής κακοποιήσεως εκ μέρους των αρχόντων. Ναι, γιατί απεκάλυπταν την πραγματικότητα. Αγαπητοί μου, δεν πάμε καλά. Ούτε σαν άτομα, ούτε σαν οικογένειες, ούτε σαν πόλεις, ούτε σαν κοινωνία. Πόλεις με ψηλογιώτα, όχι πόλεις συλλαρίσεις. Οι πόλεις μας και τα χωριά μας. Και ούτε σαν κοινωνία. Δεν πηγαίνουμε καλά. Είμαι θαμαρτωλή άνθρωπο. Διαρκώς αθετούμε το Ευαγγέλιο, αθετούμε το Θεό και προχωρούμε να κάνουμε εκείνα τα οποία εμάς μας αρέσουν. Δεν πηγαίνουμε καλά. Και όταν θα πέσει το χέρι του Θεού βαρύ, θα φωνάζουμε, θα φωνάζουμε. Αλλά λέει ο Θεός, τότε, θα το δούμε λίγο πιο κάτω την ερχομένη φορά από το Θεός, τότε δεν θα σε λυπηθώ, ούτε θα σε ελέγχω. Είναι η ώρα εκαθαρίσεως λογαριασμών. Αυτό δεν μας φοβίζει? Να πέσουμε στα χέρια του Θεού του ζώντος. Ας προχωρήσουμε. Κάτι πολύ απογοητευτικό, γιατί ξέρετε, ξαναγυρίσω το προηγούμενο. Ξέρετε, και στην Αμερική γίνεται αυτό. Ποιος θα βγει πρόεδρος? Τρέχουμε λοιπόν στις φρυγιανούδες, στα μέδια, ποιος θα βγει πρόεδρος. Και εδώ γίνεται αυτό. Ρωτούν τέτοιους ανθρώπους, αστρολόγους, μάγους, θα έχουμε νίκη, εκλογική, κέρδος, ζημία, τι θα έχουμε. Και θα ξέρετε πολύ καλά ότι και ο Χίτλερ είχε τους συμβούλους του, τους αστρολόγους, αλλά και ο Στάλιν είχε τους συμβούλους του, τους αστρολόγους. Περισσότερο ο Χίτλερ άκουγε τους αστρολόγους. Είναι γραμμένα αυτά, έχουν γραφτεί, πιστεύω, τα θυμόσαστε, τα έχετε διαβάσει, παρά τους στρατηγούς. Οι αστρολόγοι του του είπαν να χτυπήσει τη Ρωσία ημέρα Κυριακή. Γιατί? Γιατί η Κυριακή είναι Αγία ημέρα και οι αστρολόγοι είναι δαίμονες, δαιμονισμένοι άνθρωποι. Και ξεκίνησαν ημέρα Κυριακή. Γι' αυτό πήγε κατά και τα λοιπά. Όχι. Ναι. Βέβαια πολλά θα είχα να θυμηθώ και να πω, αλλά δεν πειράζει, ας προχωρήσουμε. Και ένα τελευταίο. Αν είναι τελευταίο, γιατί κάποια παρέλειψα. Λέγει κάτι πολύ αξιόλογο. Ψάχνει ο Θεός να βρει σε εκείνη την πόλη έναν σωστόν άνθρωπο. Και λέει με απογοήτευση ο Θεός, δεν βρήκα ούτε έναν σωστόν άνθρωπο. Κύριε, ούτε έναν, ούτε έναν. Λέει κάτι φοβό. Λέει κάπου σε έναν άλλο ψαλμό, λέει ότι διέκυψε ο Κύριος από τον ουρανό σαν ένα παράθυρο να δει
ποιος θα είναι εκείνος που τηρεί τις εντολές ή που ζητά τον Κύριο και δεν βρήκε. Ακούστε πως το λέει αυτό. Και ζήτουν εξ αυτών, από τους κατοίκους της πόλεως, άνδρα αναστρεφόμενων ορτών. Έναν άνδρα που να συμπεριφέρεται σωστά. Και εστώτα προπροσώπου μου ολοσχερός, και να στέκεται μπροστά μου ακατηγόρητος, με μη κάνει αμαρτίες. Εν το καιρό της γης, κατά τη διάρκεια αυτής της κρισίμου εποχής που περνάμε τώρα, λέει, που περνάτε εσείς, λέει ο Θεός, που περνάει η πόλη σας, του μη εις τέλος εξαλείψει αυτήν, για να μην φτάσω να αποδώσω ολοκληρωτική καταστροφή, αλλά μερική καταστροφή. Και λέει ο Θεός, και ουχεύρον δε βρήκα. Είναι στον στίχο 30 του 22ου κεφαλαίου. Γι' αυτό συνεχίζει στον επόμενο στίχο και λέει, και εξέχεα επ' αυτήν θυμών μου, εν πυρή οργής μου, τους συντελέσε. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, εξέχεα την οργή μου σε αυτή την πόλη. Δεν βρήκα ούτε ένα σωστό άνθρωπο. Αλήθεια, ποιος είναι ο σωστός άνθρωπος? Ο φρόνιμος. Λέει ο Ισαΐας, μη γίνεστε φρόνιμοι από μόνοι σας. Ο σοφός. Πάλι ο Ισαΐας, μη γίνεστε σοφοί από μόνοι σας. Ποιος είναι ο σωστός άνθρωπος? Το λέει εδώ ο Θεός. Αυτός που μπορεί να στέκεται μπροστά μου ακατηγόρητος. Ακατηγόρητος. Υπάρχουν. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν. Ο Θεός, αυτός ξέρει. Τότε στα Ιεροσόλυμα δεν υπήρχαν, σε εμάς πρέπει να υπάρχουν πολλοί. Γι' αυτό δεν έρχεται ακόμη η καταστροφή. Αλλά σας κάνει εντύπωση του ότι ζητάει ο Θεός τον σωστόν άνθρωπον, τον σωστό χριστιανό? Ας ρωτήσει ο καθένας, γιατί εδώ που τα λέμε, αγαπητοί μου, αυτός είναι ο σκοπός που λέμε αυτά, για να καθρεπτιστούμε, να δούμε εμείς σαν πρόσωπα πού βρισκόμεθα, εμείς σαν πόλη, εμείς σαν επικράτεια, σαν κράτος, πού βρισκόμεθα, τι κάνουμε. Είμαι σωστός άνθρωπος, μπορεί να πει ο καθένας από εμάς? Μήπως δεν είμαστε σωστοί? Μήπως έχουμε μία έκκληση των ηθών? Και εκτός από την έκκληση των ηθών, μήπως έχουμε και μία ανεπτυγμένη ειδωλολατρεία? Δεν μπορεί ο ειδωλολάτρης να είναι σωστός άνθρωπος? Και όπως τα ξέρετε, σας το είπα και προηγουμένως, στους πεπαιδευμένους, στις λεγόμενες ανώτερες τάξεις, στους πεπαιδευμένους κύκλους ανθρώπων, επικρατεί η θεωρητική ειδωλολατρεία. Ναι, δεν πιστεύουν στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού, και όχι μόνο απλώς δεν πιστεύουν, αλλά προχωρούν και στην ειδωλολατρεία. Καμόνον δεν να επαναφέρουν την αρχαία λατρεία των προγόνων μας. Καμόνον δεν να επαναφέρουν την αρχαία λατρεία των προγόνων μας. Ναι, είναι όμως και η χοντρή ειδωλολατρεία, η πρακτική ειδωλολατρεία που υπάρχει στο λαό μας. Το αντιλαμβάνεστε ότι ο λαός μας ειδωλολατρεί? Όταν σου χτυπάει ξύλο, σας το έλεγα μια περασμένη φορά, μη πάθω τίποτα, χτυπάω ξύλο, για να μην ακούσουν οι δριάδες που είναι μέσα στα δέντρα κλπ. Από εκεί ξεκινάει, είναι ολατρικό πράγμα. Μέχρι ό,τι άλλο, μέχρι το πέταλο που μπορεί να έχω. Είναι στον Ισαΐα, λέει, τι βάζεις δίχτυα? Μαζί με το πέταλο βάζουν και δίχτυα. Και περιμένεις τι προκοπή είναι αυτά πίσω από την πόρτα σου? Πίσω από την πόρτα σου, έτσι το λέει ο προφήτης. Για να κοιτάξουμε κι εμείς, να καθρεπτιστούμε. Μόλι εκείνα τα οποία, αγαπητοί μου, είπαμε, μήπως ειδωλολατρούμε και εμείς? Μπορεί να λέμε ότι δεν πιστεύω, βέβαια, στον
στον Δία, δεν πιστεύω, ξέρω εγώ, στην Αθηνά και στον Απόλλωνα. Αλλά όμως ο τρόπος με τον οποίο ζούμε μήπως προδίδει ότι έχουμε αυτή τη χοντρή ειδωλολατρία, την πρακτική ειδωλολατρία. Όπως και αν έχει το πράγμα, αγαπητοί, μη μας πει ο Θεός κάποτε κάποια μέρα, δεν βρήκα ούτε έναν σωστόν άνθρωπο. Και από τους κληρικούς, Κύριε, και από τους κληρικούς, όπως θα το δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, όχι στο επόμενο μάθημα, στο επόμενο κεφάλαιο, το 8ο κεφάλαιο, που θα πει ο Θεός, «Ιε ανθρώπου, τον φέρνει στο ναό του Σολομώντος εν πνεύματι και του λέει, βλέπεις αυτός ο αρχιερεύς τι κάνει, ειδωλολατρούσε». Για να μην μας το πει λοιπόν αυτό και να μην έρθει η καταστροφή, αγαπητοί μου, μετάνοια, και μόνο μετάνοια.